Ο Δήμος Ναυπλιαίων και ο ΔΟΠΑΤ 14, 15 και 16 Νοεμβρίου θα έχουν μία σειρά εκδηλώσεων μουσικών και θα λέγαμε και διαλέξεων. Ξεκινάμε λοιπόν τις εκδηλώσεις αύριο Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ώρα 8 στο Βουλευτικό με την παρουσία του φωνητικού συνόλου του Δήμου Λάρνακας, μία χοροδία που έχει πολύ μεγάλη πορεία. Άλλωστε η Κύπρος έχει παράδοση στα φωνητικά σύνολα και γενικότερα στη μουσική παιδεία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Γερολέμου που είναι ο μαέστρος θα βρίσκεται στην πόλη μας από απόψε, τον οποίο θα υποδεχτούμε, και αύριο πριν από την παράσταση το βράδυ στο Βουλευτικό θα συνοδεύσουμε ως ΔΟΠΑΤ τη χοροδία στο να επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς μας χώρους, το Παλαμίδι, τις Μυκήνες, ως φιλοξενούμενοι της πόλης μας. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου ενός συντοπίτη μας. Είναι ο Νίκος Ζέρβας, θα είναι στο Βουλευτικό αυτή η εκδήλωση, θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, με την παρουσίαση του βιβλίου του. Το βιβλίο του έχει ένα θέμα πολιτικό, είναι ο πρωθυπουργοκεντρισμός στην Ελλάδα, κυρίως αφορά το δικό μας πολιτικό σύστημα που είναι αυστηρός πρωθυπουργοκεντρικό. Θα μιλήσει οι ομιλητές, αυτοί μάλλον που θα παρουσιάσουν το βιβλίο του κ. Ζέρβα, θα είναι ο καθηγητής διοικητικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, και ο επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας επίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιώργος Στήρης. Θα υπάρχει και το βιβλίο του κ. Ζέβα εκεί, θα πωλείται σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μπατσιούλας, και νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε όλοι οι πολίτες του Δήμου Ναυπλίων και κυρίως της πόλης του Ναυπλίου να τιμήσουμε το συντοπίτη μας. Τώρα, το πρωί της Κυριακής, 16 του μήνα, πάμε σε μια αθλητική εκδήλωση που θα έχουμε μια βόλτα στη γιόγκα της ζωής σας, λέει η κυρία Νίκη Πετρουλάκη, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα στο κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου, 10:30 το πρωί. Πρέπει να πούμε, να αναφέρω ότι και οι δύο προηγούμενες είσοδες είναι ελεύθεροι, είναι λίγο αυτοεννοούμενο. Και εδώ όμως που δεν είναι αυτοεννοούμενο, τονίζω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη στα μαθήματα, στην παρουσίαση. Μάλιστα όπως λέει η ίδια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να έχουμε κοντά μας παρά την καλή μας διάθεση, ώστε να καταλάβουμε τι σημαίνει, πραγματικά η γιόγκα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μπορούμε να αποκτήσουμε μια καλή φυσική κατάσταση όχι μόνο στο σώμα και στο πνεύμα. Και νομίζω είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το νους υγιής εν σώμα τη γη. Αυτό ακριβώς νομίζω στη νεότερη μορφή του γιόγκα το πραγματεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Και θα κλείσει η Κυριακή το απόγευμα με τη συνεργασία του Δήμου Ναυπλιαίων, του ΔΟΠΑΤ και της εταιρείας Αρτίβα, που είναι νεοσυσταθήσα στην πόλη μας, με την ευθύνη του κυρίου Αντωνιάδη, του Θοδόση, 7:30 στο Βουλευτικό. Θα είναι το προ-φεστιβάλ ενός φεστιβάλ που θα ακολουθήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό όλοι οι διοργανωτές και κυρίως ο κύριος Αντωνιάδης, όπου θα έχουμε την παρουσία, είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ που φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός στο Ναύπλιο. Το προ-φεστιβάλ λοιπόν που ξεκινάει την Κυριακή και που θα είναι, είπαμε, στο Βουλευτικό στις 7:30 ώρα, πάλι καλό ιδιαίτερο στους χοροδούς, θα συμμετέχουν η χοροδία Αυλιωτών και Κύρας, η χοροδία Δήμου Αγίας Παρασκευής, η χοροδία της Εμπορικής Τράπεζας και η Κόρντι Κάμερα Πρελούντιου, που είναι από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Αυτές οι τέσσερις χοροδίες θα βρίσκονται την πρώτη Κυριακή σαν προέναρξη θα λέγαμε, ενώ αμέσως το 20, 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου θα είναι μια σειρά Νοεμβρίου, συγγνώμη, θα είναι μια σειρά χοροδιών. Αν θυμάμαι καλά, και νομίζω θα είναι γύρω στις 30 χοροδίες, αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός στην πόλη. Θα κινηθούν στο Τριανόν, το δεύτερο, τώρα είναι στο Βουλευτικό, και θα τους συναντήσουμε και στους δρόμους της πόλης με τραγούδια. Λοιπόν, για την Κυριακή
αυτή, 4 χοροδίες, 7,5 ώρα στο βουλευτικό και νομίζω ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από το Δήμο Ναυπλίων και τους συνδιοργανωτές του.